Συνεχίζοντας την προηγούμενη ερώτηση, είναι ο ίδιος υπουργός, να του πούμε ότι και ο ίδιος και η κυβέρνησή του κάνουν ένα τσουβάλιασμα περιοχών με το σχέδιο νόμου για τις οικιστικές πυκνώσεις. Και ξέρετε, αυτό δεν είναι προς όφελος κυρίως των λαϊκών αναγκών, γιατί υπάρχουν οικιστικές πυκνώσεις και οικιστικές πυκνώσεις. Υπάρχουν περιοχές, κύριε Φάμελε, οι οποίες κατοικούνται εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Συνεπώς δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι. Ας έρθω όμως τώρα στη δική μου την ερώτηση, ας πάμε λίγο πιο βόρεια, αρκετά πιο βόρεια. Ας πάμε στην Ξάνθη, στην περιοχή του Δήμου Μίκης, στην οροσειρά της Ροδόπης, όπου εκεί, όπως είναι γνωστό, υπάρχει πάρα πολύ κρύο και οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για τη θέρμανση. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την περιοχή, δεν καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων σε καυσόξυλα τα οποία θα μπορούσαν να τα πάρουν και δικαιούνται να τα πάρουν με μειωμένο τίμημα. Όχι μόνο δεν παίρνουν αυτήν την ποσότητα καυσόξυλων που δικαιούνται όλοι οι ετούντες, αλλά και όσοι ετούντες καταφέρουν να πάρουν μια ποσότητα, αυτή τελικά είναι πάρα πολύ μικρή και δεν φτάνει για τις ανάγκες τους. Χαρακτηριστικά τα δύο παραδείγματα, στο χωριό Γλάφκι, από τους 180 ετούντες, μονάχα οι 90 πήραν φέτος καυσόξυλα, ενώ τα χωρικά που παίρνει μια οικογένεια για τα καυσόξυλα του χειμώνα στην περιοχή αυτή του Δήμου Μίκης είναι γύρω στα 4 χωρικά. Με 4 χωρικά σε αυτή την περιοχή βγάζεις, δεν βγάζεις τον ένα μήνα. Η αιτία τώρα είναι μία και την ξέρει το Υπουργείο φυσικά. Είναι οι μεγάλες περικοπές που έχουν γίνει στη χρηματοδότηση του Δασαρχείου της Ξάνθης, που οδηγεί βεβαίως σε μικρή, σε περιορισμένη υλοτόμηση ξύλων τα οποία θα πάρουν μετά οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτό που θέλουμε να ρωτήσουμε είναι τι θα κάνει το Υπουργείο σας έτσι ώστε να αυξηθούν αυτές οι πιστώσεις, για να μπορέσει το Δασαρχείο της Ξάνθης να διαθέσει εκείνη την ποσότητα καυσόξυλων που πραγματικά έχουν ανάγκη οι κάτοικοι της περιοχής. Ανάγκη η οποία, όπως ξέρετε, είναι και αυξημένη. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δελή, για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση και αφορά και τον κύριο Γιώκα αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση οι οικιστικές πυκνώσεις να περιληφθούν καταπατήσεις που γίναν προς εκμετάλλευση του δάσους εμπορική, οικονομική, για την κατασκευή βίλας, πισίνας ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για την ικανοποίηση αναγκών που πολλές φορές είναι και η στέγαση λαϊκών στρωμάτων. Πρέπει να τη δούμε, εξασφαλίζοντας την προστασία όμως του φυσικού περιβάλλοντος. Εγώ ειλικρινά περιμένω το Κομμουνιστικό Κόμμα να έρθει να συζητήσουμε και να έχουμε κοινή τοποθέτηση στις οικιστικές πυκνώσεις, χωρίς διάθεση αντιπολιτευτικής, αν θέλετε, επί του κεντρικού άξονα της πολιτικής. Επίσης, ήθελα να πω ότι μια απόδειξη ότι προχωράμε στους ασκούς χάρτες για να λύσουμε προβλήματα της περιοχής είναι ότι σήμερα αναρτώνται οι χάρτες στο Χαλάνδρι, στο Χολαργό, στην Παιανία, στα Σπάτα, στα Γλυκά Νερά και στη Θεσσαλονίκη. Κάποιο μικρό κομμάτι, κύριε Δελή, που μας καλύπτει και τους δύο, μας αφορά εννοώ, αναρτάται σήμερα και τελειώνει έτσι η Κεντρική Μακεδονία συνολικά και είναι η πρώτη περιφέρεια που ολοκληρώνει την υποχρέωση των ασκών χαρτών. Όσον αφορά τώρα τα ενεργειακά και τις ανάγκες θέρμανσης, αυτό είναι το σημαντικό. Για τους βόρειους και ορεινούς, για τις βόρειες και ορεινές περιοχές της χώρας, προφανώς είναι αυξημένες και καταλαβαίνουμε ότι τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν ένα αξιόλογο πόρο για αυτόν τον σκοπό. Θέλω να επισημάνω εδώ ότι το Υπουργείο μας έχει επιλέξει να προχωρήσει η επέκταση του φυσικού αερίου σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθος, από την Οριστιάδα μέχρι την Καστοριά, με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, δεν αφορά τα μικρά χωριά, όμως ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της Βόρειας Ελλάδος πλέον, και ξέρετε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάνω από 10 ακόμα πόλεις που πήραν φέτος φυσικό αέριο και πιστεύω ότι γι' αυτό τοποθετεί θετικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, είναι η περιφέρεια στην οποία είμαι εγώ, εσείς είστε στην Α' Θεσσαλονίκης, έχουν πλέον φυσικό αέριο. Το καυσόξυλο όμως είναι και αυτό ένα σημαντικό σπόρο. Πρέπει να το εξασφαλίσουμε για να το λύσουμε. Πολύ απλά να σας πω ότι θα συμβάλλουν οι δασικοί χάρτες, γιατί θα ξέρουμε από πού κόβουμε ξύλα, το πω απλά. Έχουμε νέες προδιαγραφές διαχειριστικών μελών για να είναι οργανωμένη η ξύλευση, να μην έχουμε μείωση του δασικού πλούτου. Υπάρχει πλέον εθνική στρατηγική για τα δάση που δεν είχε η Ελλάδα ποτέ και είναι οργανωμένη, αν θέλετε, η παραγωγή αυτή τη αειφορική κάρποση. Και έχουμε πάρει δύο αποφάσεις. Μία για τη διάθεση τεχνικής ξυλίας για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων και το δεύτερο που αφορά την περιοχή της Ξάνθης. Η κυβέρνησή μας επέλεξε για πρώτη φορά να υπάρχει ειδική μέρημνα για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και δεύτερο να αυξηθεί κατά 50% η διάθεση καυσοξύλων και με 40% μικρότερη τιμή για όλους τους κατοίκους των ορεινών περιοχών. Μέχρι τώρα μόνο για μια περιοχή της Δράμας ισχύει αυτό και τώρα ισχύει από τη Φλόρινα μέχρι τον Εύρο.
Και οπουδήποτε αλλού στη χώρα μας έχουμε παγετό, ολικό παγετό, αν θέλετε, περισσότερες από 3 ημέρες το χρόνο. Όμως τα παραπάνω θα συνδυαστούν και με νέες πολιτικές που ετοιμάζουμε την επόμενη χρονιά για την αύξηση της διαθέσιμης βιομάζας. Και εδώ θέλω να σας πω ότι υπάρχουν 2 παράμετροι όσον αφορά τη διάθεση καυσοξύλων στην περιοχή της Ξάνθης και του Δήμου Μίκης. Υπάρχει το ποσό που στέλνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υπάρχει και ο προϋπολογισμός των αποκεντρωμένων διοικήσεων. Θέλω εδώ να σας πω λοιπόν ότι το σύνολο του ποσού το οποίο έχει διατεθεί είναι περισσότερο από το ποσό που αναφέρατε. Εμείς διαθέσαμε μάλιστα αυξημένα κονδύλια φέτος και δόθηκαν και πολύ νωρίς της τάξης των 250.000 ευρώ και η πληροφόρηση που έχω και θα επανέλθω στην δεύτερη ερώτησή μου, στην δεύτερη απάντησή μου, είναι ότι ούτε αυτός είναι ο αριθμός των δικαιούχων που περιγράψατε και ότι αυτή τη στιγμή με πληροφόρηση που είχαμε προχτές στο δασαρχείο δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα προς τη διάθεση καυσοξύλων στο συγκεκριμένο οικισμό που αναφέρατε. Ο κ. Ζωλής για τη δευτερολογία του. Η απάντηση του κυρίου Υπουργού είναι ανησυχητική για τους κατοίκους της περιοχής και για τις ανάγκες τους. Εμείς μιλήσαμε για τις ανάγκες των κατοίκων εκεί στα Πομακοχώρια, για αυτά μιλάμε τώρα, για τον Κένταυρο, για τον Εχίνο, για τη Γλάφκη, για τη Σμύνθη, όπου όπως είναι γνωστό και όπως και εσείς παραδεχτήκατε, δεν θα περάσει, δεν προβλέπεται να περάσει ή να επεκταθεί το φυσικό αέριο. Δεν ξέρουμε για την υπόλοιπη Ανατολική Θράκη και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πότε θα γίνει αυτή η επέκταση, αλλά δεν ήταν αυτή η ερώτησή μας. Μιλήσατε για τους δασικούς χάρτες ως απάντηση σε αυτό το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι δίνουν απάντηση αυτή. Και μιλήσατε για την αύξηση της ποσότητας που δικαιούνται να πάρουν. Αυτή τη στιγμή, σας είπαμε κύριε Υπουργέ, ότι δικαιούνται να πάρουν 4 χωρικά. Με 4 χωρικά βγάζουν, δεν βγάζουν το μήνα. Είπατε ότι θα υπάρξει 50% αύξηση, δηλαδή θα πάμε στα 6 χωρικά. Τη στιγμή που πριν από την κρίση, πριν από το 2010, τα χωρικά που έπαιρνε κάθε δικαιούχος ήταν γύρω στα 15. Για τέτοια διαφορά μιλάμε, που και τότε οι άνθρωποι καλύπτανε τις ανάγκες τους έστω οριακά. Τώρα πολύ απλά δεν μπορούν να τις καλύψουν. Αναφερθήκατε σε ένα ποσό των 250.000. Όμως, εγώ έχω εδώ μία απάντηση της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με ημερομηνία 4/12 του 2018, που λέει ότι η χρηματοδότηση του Δασαρχείου Ξάνθης ανήλθε στο ποσό των 109.000 ευρώ και με μια πρόσθετη ακόμα χρηματοδότηση των 35.000 έφτασε τελικά στο ύψος των 144.000 ευρώ. Θέλετε να σας πω από μια παλιότερη απάντηση του Υπουργείου σας σε ένα αντίστοιχο δασαρχείο στο Κιλκής πριν από την κρίση το 2010 πόση ήταν η χρηματοδότηση? Ήτανε πάνω από 700.000 ευρώ. Με αυτή τη χρηματοδότηση, κύριε Φάμελε, δεν μπορεί να γίνει η αναγκαία εκείνη η υλοτόμηση για να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων και δυστυχώς με την απάντησή σας δεν απαντάτε σε αυτό το πρόβλημα.